Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την ασύλληπτη τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπου ο Παναγιώτης Μητρέλος βρήκε τραγικό θάνατο από την πτώση μεγάλου δέντρου άνω των 10 τόνων. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου παρευρέθηκαν στο Τιεσκό Μνημόσυνο, όπου ξύπνησαν μνήμες από το τραγικό περιστατικό, με την οικογένεια να συνεχίζει να ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει τις ευθύνες. Τις ευθύνες ανήκουν στο Δήμο, ο οποίος δυστυχώς μπορώ να πω ότι δεν έκανε τίποτα. Όλο αυτό το διάστημα είναι σαν να μην έγινε. Προσπαθούν μάλλον, έτσι, κατά τη δική μου άποψη, προσπαθούν να ξεχάσουν το συμβάν και να το ξεχάσει και ο κόσμος. Τα πράγματα είναι, λες, δεν πέρασε μια μέρα. Σαν χτες ήταν, σαν να έγινε ό,τι έγινε. Τίποτα, δεν ξέρω, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τίποτα. Ο κόσμος φυσικά ήταν οι συγγενείς κοντινοί, φίλοι μου, ήταν όλοι δίπλα μου, μου δώσανε τις συμβουλές τους. Η στήριξη ήταν μόνο οι συγγενείς μας και φίλοι μας. Αυτή ήταν η μόνη μας στήριξη, κανείς άλλος. Συγκινητικό το μήνυμα της Χίρας Μητρέλου. Δεν θα χαθείς ποτέ, γιατί πάντα ζεις στις αναμνήσεις μας, στο μυαλό, στη σκέψη και την καρδιά μας. Εγώ νομίζω ότι δεν πέρασε μία μέρα, είναι σαν να τον περιμένω ακόμα να έρθει στο σπίτι. Δεν πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Ήμασταν 30 χρόνια μαζί, ούτως ή άλλως ζει στην καρδιά μου, είναι ένα κομμάτι από μένα. Ο Παναγιώτης ήταν ένας καλόκαρδος, πάντα ήταν με το χαμόγελο, ήταν ζεστός. Για μένα το μεγάλο θέμα είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν νέος, ήταν υγιέστατος, αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά του, οπότε αυτό το κενό δεν αναπληρώνεται. Η οικογένεια αναμένει το πόρισμα του εισαγγελέα, ενώ αναφέρεται στις χρονοβόρες αλλά και ψυχοφόρες δικαστικές διαδικασίες, την ώρα που εξακολουθεί να δίνει τη δική της μάχη για την επιβίωση. Έχω τα δάνεια του σπιτιού εδώ πέρα, έτσι, τα οποία τρέχουν και ναι, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Στη μεγάλη αγκαλιά του κόσμου αναφέρθηκε ο γιος του Χρήστος, ο οποίος έχει ως φυλαχτό στην καρδιά του τις συμβουλές του πατέρα του. Τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω όμως. Τις καλές στιγμές, τα που ήταν δίπλα μου σε όλα, που με αρμήνευα για τη ζωή μου. Σε αναμονή είμαστε ακόμα, από ό,τι γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα από εισαγγελέα που περιμέναμε. Και ο δικηγόρος μας έχει πει ότι περιμένουμε ημερομηνία δικάσιμος, που αυτό και πάλι μπορεί να αργήσει. Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου Ηρακλείου, με την οποία ζητείται χρηματική ικανοποίηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, λόγω της ψυχικής οδύνης στο μελών της. Το Δήμαρχο τον είδα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας λέει να μου έχετε εμπιστοσύνη. Η στήριξη από το Δήμο που υπήρξε ήταν μόνο στο κομμάτι που. Στο γιο μου το φοιτητή που βγάλανε ένα επίδομα όσο είναι αυτή η δημοτική αρχή, 300 ευρώ το μήνα. Αυτή ήταν η στήριξή τους. Η Σταυρούλα Μητρέλου έκανε λόγο για διαφορία της δημοτικής αρχής, ενώ στέλνει το δικό της μήνυμα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος λοιπόν, ο οποίος ούτε καν έτσι είπε συλληπιτήρια στο γιο μου, ούτε σε μένα φυσικά, έτσι τότε που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ούτε στο γιο μου που ήταν. Εκεί στην κοπή του δέντρου. Λέω αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είμαστε πολιτικοί και ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι.